Κύριε Συνδικάκη, χρόνια πολλά και εμάς, γιορτάζετε κιόλας. Να σας ρωτήσω τώρα. Να είστε καλά. Βλέπω το ΚΚΕ, σφοδρότατη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ζητάτε πάλι έτσι ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Και ζητάτε ακόμα και στήριξη στους πολίτες, ακόμα και όσον αφορά τις μάσκες. Δηλαδή να στηριχθεί ο κόσμος να μπορεί να αγοράζει μάσκες. Το ζητάει το ΚΚΕ, αλλά όχι μόνο αυτό. Το ζητάνε οι υγειονομικοί, το ζητάνε οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, το ζητάνε οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς, για να προστατευθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στον χώρο της εκπαίδευσης. Κοιτάξτε, κύριε Κοταρίδη, το μοναδικό σχέδιο προστασίας από την πλευρά της κυβέρνησης είναι η ανακύκλωση των ίδιων μέτρων που μας έφερε μέχρι εδώ και κυρίως η επικίνδυνη λογική της ατομικής ευθύνης. Είναι περισσότερο ένα ευχολόγιο από την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή τι, επιδημολογική επιτήρηση στα λόγια, χωρίς δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ για όλο τον πληθυσμό, μάσκες αυξημένης προστασίας, αλλά μετακυλίοντας το αυξημένο κόστος στο λαό, στους εργαζόμενους. Αυτή είναι η ουσία των μέτρων. Και αν πάμε λίγο, γυρίσουμε λίγο το ρολόι πίσω, το χρόνο μάλλον πίσω, όταν το ΚΚΕ έλεγε ότι η αναγκαία εμβολιαστική κάλυψη θα είναι μια μακροχρόνια διαδικασία για την οποία απαιτούνται συνδυασμένα μέτρα προκειμένου να ελεγχθεί η πανδημία, αλλά και για να περπατήσει αυτός ο εμβολιασμός του πληθυσμού, η κυβέρνηση έλεγε ότι το εμβόλιο είναι το άπαν. Ότι εάν εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός, που τελικά δεν έχει εμβολιαστεί ως αποτέλεσμα ακριβώς της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, μόλις το 70% διαβίας έχει εμβολιαστεί και βλέπουμε ότι παίρνονται μέτρα σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα. Δηλαδή, αν ρίξει κανείς μία ματιά πίσω, θα δει ότι πέρυσι την ίδια περίοδο είχαμε 500 νεκρούς, 500 ασθενείς ημερησίως, συγγνώμη, και περίπου 70-80 νεκρούς. Σήμερα έχουμε φτάσει με πάνω από 20.000 νεκρούς, 700 διασωληνωμένους και οι θάνατοι να είναι πολλαπλάσιοι. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα συνεχίζει να κουτσένει. Έχουμε ένα ξεχαρβαλωμένο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Επιμονή της κυβέρνησης στη λογική της ατομικής ευθύνης. Άρα, κύριε Συνδικάκη, εσάς, ποια είναι η πρότασή σας για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτό λοιπόν, κακό? Άρα λοιπόν, ενώ χρειάζονται να υπάρξουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, δηλαδή θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, ενώ πρέπει λοιπόν να υπάρξουν μόνιμες προσλήψεις, προαναγγέλλονται απολύσεις από τους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή. Ενώ απαιτούνται μαζικά και δωρεάν τεστ για όλο τον πληθυσμό, για να υπάρξει μια ουσιαστική επιδημιολογική επιτήρηση με ευθύνη του κράτους, στην καλύτερη περίπτωση η κυβέρνηση τι λέει, αυτοδιάγνωση μέσω self-test. Ενώ απαιτείται γενναία αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για το ζήτημα της υγείας, ο προϋπολογισμός του 2022 προβλέπει νέες περικοπές σε συνέχεια των περικοπών του 2020. Επιπλέον, ενώ έπρεπε να επαναλειτουργήσουν τα 8 δημόσια νοσοκομεία που έκλεισαν και με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, το λουκέτο παραμένει. Δηλαδή, καθώς επίσης και ενώ χρειάζεται αναγκαία επίταξη του ιδιωτικού τομέα, αυτός παραμένει ανέγκυχτος και ελεύθερος, θησαυρίζοντας και επενδύοντας, αν θέλετε, στα τραγικά διέξοδα του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση αφενός. Και από την άλλη τα μέτρα τα ουσιαστικά που πρέπει να ληφθούν από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν το κάνει η κυβέρνηση και ξέρετε τι, δεν είναι αυλεψία, δεν είναι ανικανότητα, δεν είναι αιμονή, ούτε κάποιες ιδεολειπτικές αιμονές από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι, αν θέλετε, το προάκουσμα, είναι ο προάγγελος αυτό που διακηρύττει η κυβέρνηση για το νέο εθνικό σύστημα υγείας. Δηλαδή, εμπορευματοποιημένο δημόσιο σύστημα υγείας, εξορθολογισμό του κόστους, μείωση κρατικών δαπανών για την υγεία, που αυτό στην πράξη οδηγεί στη θωράκιση των κερδών. Ωραία. Των επιχειρηματικών ομίλων στον χώρο της υγείας. Ο καυγάς ανάμεσα στα δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα ότι είναι περιόνου σκιάς και περισσότερο λειτουργεί από προσανατολιστικά, πέρα και έξω από τις πραγματικές ανάγκες που έχει σήμερα ο λαός μας. Γιατί αν η πανδημία αναζωπυρώνεται και εμφανίζεται όλο και πιο απειλητικός ο ιός με τις μεταλλάξεις του, αυτό που θα έπρεπε οι κυβερνήσεις να είχαν κάνει
Αυτό δηλαδή που λέει ο λαός εδώ και 2 χρόνια. Θωρακίστε το δημόσιο σύστημα υγείας. Ανοίξτε περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, έτσι ώστε να στελεχωθούν τα δημόσια νοσοκομεία, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να υπάρξει αναγκαίο ο εμβολιαστικός σχεδιασμός από την πλευρά της κυβέρνησης με συνδυασμένα μέτρα προσωποποιημένης ενημέρωσης, παρακολούθησης του πληθυσμού, να υπάρξουν προληπτικές εξετάσεις και ουσιαστική φαρμακοεπαγρύπνηση. Τίποτα από όλα αυτά δεν πήρε ως μέτρο, ως αναγκαίο μέτρο η κυβέρνηση. Όπως λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα 4 χρόνια έκανε μπαλώματα στο δημόσιο σύστημα υγείας, χωρίς να υπάρξουν νέα νοσοκομεία, χωρίς να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, χωρίς να φτιαχτούν νέες μονάδες εντατικής θεραπείας. Άρα λοιπόν και οι δύο είναι συνυπεύθυνοι. Και οι δύο είναι συνυπεύθυνοι. Η Νέα Δημοκρατία ανοιχτά μιλάει για την εμπορευματοποίηση της υγείας. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσπαθώντας να βάλει τα 2 καρπούζια σε μία μασχάλη. Ζημιωμένος βγαίνει ο λαός, ζημιωμένοι βγαίνουν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες στον χώρο της εστίασης που έχουν πληγεί και τους μετέτρεψαν και χωροφύλακες ή τις άλλες. Ζημιωμένοι είναι οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς. Και την ίδια στιγμή παχτολός δισεκατομμυρίων να ρέει είτε προς τις αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, είτε στους επιχειρηματικούς ομίλους γενικότερα, ενώ θα έπρεπε να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Ενώ θα έπρεπε να υπάρξουν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις. Άρα λοιπόν ο λαός πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, ολοκληρώνω, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να συστρατευτεί σε ένα αγώνα αντίστασης απέναντι σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται. Αυτό είναι το κάλεσμα συμπόρευσης που κάνει το ΚΚΕ. Να μην υπάρξει καμία αναμονή, αντιθέτως αντεπίθεση και ακύρωση αυτών των πολιτικών.